Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις εποχές που ζούμε να υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που να θέλουν να βοηθούν τον συνάνθρωπό τους. Ένας τέτοιος οργανισμός είναι ο Σύνδεσμος Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Εδώ μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος 56, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, και θα μας μιλήσει γενικά για το έργο του και για το Σύνδεσμο γενικότερα. Μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2225 9000, να μας θέσετε τις δικές σας ερωτήσεις, απόψεις ή ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί με τον κύριο Γιώργο 56. Γιώργο, θα σε λέω, γιατί είμαστε και πολλοί φίλοι, έτσι. Γιώργο μου, καλώς όρισες στην όμορφη μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι όμορφη η μέρα μου σήμερα, οπωσδήποτε. Να πω, είναι η χαρά μου που βρισκόμαστε μαζί μέσα σε αυτή τη νέα εκπομπή, που εύχομαι κάθε επιτυχία και σε εσένα προσωπικά και στην εκπομπή γενικότερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί σε πολλές εκδηλώσεις, ναι, μαζί, ακριβώς, με το Σύνδεσμο. Ναι. Έχουμε δει δύο βίντεο, έτσι, δύο βιντεάκια στο διάλειμμα, και θα συζητήσουμε λίγο για αυτά τα δύο βίντεο. Το ένα βίντεο είναι το βίντεο που αντιπροσωπεύει το Σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή, ναι, έτσι, ναι, την εκστρατεία σας γενικότερα. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, θα μας πεις λίγο για αυτό το βιντεάκι. Αλλά έχουμε δει και ένα άλλο πολύ ωραίο βίντεο, μια πολύ ωραία εκδήλωση φιλανθρωπική που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην οικία της κυρίας Φωτεινής Παπαδοπούλου, εις μνήμην Άντζελας Γιαλουρίδη. Μια εκδήλωση που κάνουμε για πολλά χρόνια τώρα. Είμαι και εγώ έτσι μαζί σας σε αυτή την εκδήλωση και προσφέρουμε όλοι μαζί ό,τι μπορούμε καλύτερο για να μαζευτούν κάποια χρήματα για τα παιδάκια που υποφέρουν από καρκίνο. Να πούμε ότι ο κύριος συντελεστής της διοργάνωσης είναι η Γιώτα Κουφαλίδου και την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως είναι μια πρωτοβουλία της οικογένειας Γιαλουρίδη στη μνήμη της κόρης τους, της Άντζελας. Η οποία χάθηκε στα 21 της χρόνια. 21 της χρόνια, η οποία μας άφησε παρακαταθήκες πάρα πολλές. Ιδιαίτερα παρακαταθήκες ανθρωπισμού, αγάπης για τη ζωή, αρχές, τις οποίες σήμερα δυστυχώς κάνουμε πολλές εκτόσεις σε αυτές τις αρχές, για να θυμόμαστε την Άντζελα, αλλά και μέσα από την Άντζελα να υποφελούνται από τα έσοδα αρκετοί φοιτητές, οι οποίοι είναι άριστοι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όμως δεν έχουν τις οικονομικές δυνατότητες να φοιτήσουν, και ταυτόχρονα βοηθούνται κάποια παιδιά του Συνδέσμου Ένα Όνειρο, Μια Ευχή στον τιτάνιο αγώνα που διεξάγουν για επιβίωση. Έτσι, και να πούμε ότι η εκδήλωση ήταν ένα πολύ ωραίο, έτσι, παιδικό fashion show, μια επίδειξη μόδας με μικρά κοριτσάκια, έτσι, Barbie show. Ήταν πραγματικά μια έκπληξη για όλους μας που ήμασταν εκεί. Νομίζω ότι είμαστε οι τυχεροί της παρέας. Μοιάζαμε και εμείς μικρά παιδάκια. Γιατί βρεθήκαμε ακριβώς εκεί. Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή Παπαδοπούλου που έδωσε τον χώρο της, την κατοικία της που άνοιξε για αυτή τη φιλανθρωπική εκδήλωση. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βεβαίως και στη Λίδα Νικουρσουμπά, την Επίτροπο που για τελούσε υπό την αιγίδα της εκδήλωσης. Για την εκδήλωση. Και όλους τους συντελεστές εκείνης της εκδήλωσης. Πραγματικά όσοι δεν πήγαν έχασαν, γιατί είδαν τα μικρά μοντελάκια μας να βγαίνουν με τόσο αέρα στη σκηνή για να παρουσιάσουν. Και όλες τις εταιρείες και ανθρώπους που ακριβώς δούλεψαν που ή πρόσφεραν οτιδήποτε, έστω και ένα μικρό λιθαράκι, ναι, που, ναι, έδωσαν σε αυτή την εκδήλωση. Είχε μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε τον Γρηγόρη Γκλέζο, τον σχεδιαστή μόδας, ο οποίος έφτιαξε μια υπέροχη συλλογή, ειδικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση για τα μικρά κοριτσάκια. Little Wannabes, έτσι ονομάζεται η συλλογή του, και φυσικά και τα πολυκαταστήματα Debenhams για τα ρούχα που μας προσέφερε, και την εταιρεία Μαύρος για όλη τη χορηγία που έδωσε στην εκδήλωση, έτσι. Και την Εκλεκτικό Γραφείο Κωνσταντίνου, θυμάμαι, και πολλούς άλλους συντελεστές. Την κυρία Αθηνά Κωνσταντίνου. Τους οποίους ευχαριστούμε. Τα μεγάλα συγχαρητήρια βέβαια ανήκουν στην ίδια την οικογένεια που βρίσκουν το θάρρος και την αγάπη προς τα παιδιά τα οποία υποφέρουν, και μέσα από αυτή την εκδήλωση νομίζω ότι γίνεται το καλύτερο πραγματικά μνημόσυνο για την Άντζελά μας που έφυγε. Εγώ τη θυμάμαι προσωπικά, γιατί πήγαμε στο σπίτι τους και η επιθυμία της ήταν έχουμε να αποκτήσει... τον κύριο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, Γιώργο, έχουμε τον κύριο Κώστα Γιαλουρίδη στη γραμμή. Τον πατέρα της. Τον πατέρα της Άντζελας, θέλει να μας μιλήσει. Καλημέρα, Κώστα μου. Καλημέρα σας. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Όμορφη μέρα μαζί με σένα και τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα, κάνεις, Κώστα, Κώστα μου. Είμαι καλά, σας παρακολουθάω. Σας στέλνω την αγάπη μου. Κύριε Γιώργο, θυμάμαι πριν 9 χρόνια όταν ήρθατε στο σπίτι μας. Τον που θα έλεγα τώρα. Ήταν μια μεγάλη μέρα και όμορφη μέρα εκείνη για την Άντζελα, και τώρα για 7 χρόνια κάνουμε αυτό που κάνουμε, διότι έχουμε τη δύναμη
θέλουμε τα παιδιά να έχουν κάποια υποστήριξη. Και Γιώτα μου, έναν εκατομμύριο ευχαριστώ να σου πω που βάζεις αυτήν τη δύναμη για να γίνεται αυτό το έργο. Σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ και σου εύχομαι μια καινούργια σταδιοδρομία τώρα που αρχίζεις να τη βλέπουμε κάθε μέρα να μας ψυχαγωγείς. Ευχαριστώ, με συγκίνησες πάρα πολύ, Κώστα μου, που έχεις πάρει και τηλέφωνο πραγματικά. Και ξέρεις ότι όσο αφορά την Άντζελα, δεν ξέρω, ό,τι θέλετε, όσο θέλετε, για όσα χρόνια θέλετε, εγώ θα είμαι δίπλα σας, θα σας στηρίζω. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, γιατί και εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη χαρά μου που προσφέρω σε αυτή τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική εκδήλωση που αφορά την Άντζελα μας. Εσείς μας δίνετε τη δύναμη, με τη δύναμη τη δική σου για να προχωράμε. Έτσι, αυτό έτσι. Είναι το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων, ενώ έχασαν και έχουν το προσωπικό τους πένθος για την Άντζελα που έχασαν, αλλά έχουν τη δύναμη και το σθένος να σταθώ δίπλα από άλλα παιδιά που περνούν τον ίδιο Γολγοθά αυτή τη στιγμή για να επιβιώσουν. Ο φίλος ο Κώστας μου θύμισε ακριβώς πριν 9 χρόνια όταν πήγαμε στο σπίτι τους και η Άντζελα, η επιθυμία της ήταν να αποκτήσει ένα δικό της υπνοδωμάτιο. Ναι. Και ο σύνδεσμος το πρόσφερε όλα τα έπιπλα του υπνοδωματίου. Θυμάμαι ήταν ένα άσπρα τα έπιπλα, ήταν επιθυμία της ίδιας και μάλιστα δεν θα ξεχάσω εκείνη τη μέρα που μου είπε ότι είναι τόσο όμορφα που αυτά τα έπιπλα θα τα φυλάξω ως κόρη οφθαλμού και όταν θα κάνω τη δική μου κόρη θα τα προσφέρω. Τι ωραία. Ήταν τι ωραία. Κάποια πραγματικά συγκινητική ημέρα. Θυμάμαι τον άνθρωπο που πήραμε, γιατί ο σύνδεσμος πάντοτε παίρνουμε χορηγούς που μας βοηθούν να βλέπουν ήδη πού πάνε τα λεφτά τους, αλλά ταυτόχρονα παίρνουν το συνέστημα της προσφοράς που είναι αθεόσταρτο δώρο, που έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να το αισθανθεί. Θυμάμαι ότι ο άνθρωπος που πήραμε τότε, δεν θα πω το όνομά του για να μην το φέρω σε δύσκολη θέση, ναι, συγκινήθηκε τόσο πολύ που πραγματικά έπεσε σε λυγμούς. Ήταν μια συγκινητική ημέρα που δεν θα την ξεχάσω ποτέ, θα την πάρω μαζί μου αυτή την εικόνα. Και βέβαια το όμορφο προσωπάκι της Άντζελας που ποτέ δεν φεύγει από κοντά μας. Και είναι ένας άγγελος. Ήταν και μια αριστούχα, έτσι. Ή βλέπετε, δεν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι το όνομά της ήταν Άντζελα. Άντζελα, δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας άγγελος, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ από έτσι κοντά μας, είναι πάντοτε μαζί μας. Και συνοδοιπόρος σε ό,τι κάνουμε και η προσφορά της και μετά θάνατον είναι τόσο σημαντική. Όταν μιλήσει με φίλες της, συμμαθήτριας της, θα ακούσει τα καλύτερα λόγια, πόσο δύναμη έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πίστευε η ίδια ότι θα γιατρευτεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Επέμενε στους καθηγητές της ότι να μην μου κάνετε εκτόσεις σε μένα επειδή είμαι άρρωστη. Και ήταν αριστούχα φοιτήτρια του Πανεπιστημίου, έτσι. Είμαι φοιτήτρια κανονική και θα πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή να με βασανίζετε με τα μαθήματα όπως ακριβώς κάνετε έτσι, και ναι, με τους άλλους συμφοιτητές μου. Και να αναφέρουμε εδώ, κύριε 56, ότι στη μνήμη της Άντζελας δίνεται και μία υποτροφία κάθε χρόνο που κάνουμε την εκδήλωση. Ναι. Μαζί με συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δίνεται μία υποτροφία σε ένα αριστούχο φοιτητή, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου, για έτσι ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει και φέτος τα όνειρά την εκδήλωση του. Βοηθήσαμε τέσσερα παιδιά. Τέσσερις υποτροφίες φέτος. Όχι βοηθήσαμε μόνο μία, και φυσικά τέσσερα και παιδιά και το του συνδέσμου που χρειάζονται την οικονομική στήριξη για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα που μας πήρε τηλέφωνο. Πραγματικά ήταν μεγάλη συγκίνηση. Καλά, τώρα... Γιώτα μου, και ο Θεός να σας δίνει. Είσαι στην γραμμούλα ακόμα. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα στην κυρία Αντρούλα. Ευχαριστώ. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Την αγάπη μας. Συγκινηθήκαμε τώρα και με τον Κώστα που μας πήρε τηλέφωνο. Εντάξει, χρειάζεται το και αυτά όμως. Έτσι, έτσι. Να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Ακριβώς. Ότι υπάρχει πάρα πολύ πόνος έξω, στον έξω κόσμο. Τώρα έτσι θέλω να επικεντρωθούμε και λίγο στο φιλμάκι που είχαμε δει. Εξαιρετικό το βίντεο που είδαμε του συνδέσμου. Είναι ένα βιντεάκι που το έχουμε ετοιμάσει για να παρουσιάζουμε μέσα σε 2-3 λεπτά το έργο όλων του συνδέσμου. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να πάρουμε ώρα να το εξηγήσουμε. Όμως, χρειαζόταν ένα έτσι ηλεκτρονικό μέσο για να παρουσιάζουμε σε διαλέξεις, κυρίως σε σχολεία που πάμε, τι είναι αυτός ο σύνδεσμος. Αν είδατε καλά, παρουσιάζει και έναν αγοράκι, ο οποίος δεν έχει μαλάκια, που σημαίνει ότι κάνει χημεθεραπεία. Και είναι πολύ παραστατικό και συμβολικό. Πριν να φύγει από το σπίτι, παίρνει τη τσατσάρα του και μέσα στο αυτοκίνητο, επειδή δεν έχει μαλάκια να τα χτενίσει, το παίζει ως μουσικό όργανο τη τσατσάρα, προσμένοντας την ώρα που θα έρθει πίσω τα μαλάκια του.
Και αυτό είναι πολύ συμβολικό, αλλά είναι η προσμονή για να επανέλθει πίσω η ζωή μέσα από μια περιπέτεια που στην πραγματικότητα αυτά τα παιδιά περνούν ένα εφιάλτη, που το καλό του εφιάλτη είναι ότι ξυπνάς και λες ήταν ένας εφιάλτης, ήταν ένα κακό όνειρο. Αυτά τα παιδιά τα οποία υποφέρουν, αλλά ο σύνδεμος που προσφέρει εθελοντικά, ότι προσφέρει, είμαστε όλοι εθελοντές, κανείς δεν πληρώνεται και θα πρέπει να το σημειώσουμε σήμερα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας που διαβιούμε. Εθελοντισμός. Εθελοντισμός είναι σπουδαίο πράγμα και αυτός ο σύνδεμος που ιδρύθηκε από το 1997 από μια πολύ μικρή ομάδα, μια χούφτα ανθρώπων, γονιών και φίλων παιδιών με καρκίνο, ονειρεύονταν να γεμίσουν ένα κενό στην κοινωνία αυτό της περισσότερης ψυχολογικής υποστήριξης. Γιατί πραγματοποιώντας τα όνειρα αυτών των παιδιών, που είναι παιδιά ισότιμα στην κοινωνία, όπως και τα υγιή, έχουν τις ίδιες ανάγκες, όμως οι γονείς αντιλαμβάνεστε ότι πολλές φορές είναι δυσβάσταχτα τα οικονομικά προβλήματα. Σήμερα έχει ανθρώπους που ξεπουλούν ακόμα και τα σπίτια τους, χάνουν τις δουλειές τους, είναι πολύχρονες οι θεραπείες. Και έρχεται ένα σύνδεσμο να σταθεί δίπλα του, να του υποστηρίξει ψυχολογικά, γιατί λένε οι γιατροί ότι αυτοί έχουν το 50% της θεραπείας, αλλά το άλλο 50% είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Το περιβάλλον τους, το οικογενειακό, οι φίλοι, πρέπει να σταθούν δίπλα τους, να πολεμήσουν όλοι μαζί. Δεν πρέπει να λυγίσει κανένας σε αυτόν τον αγώνα, γιατί αυτή η ασθένεια μόνο ένα πράγμα καταλαβαίνει. Θα την κροθοκοπήσουμε στα μούτρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να σταθούμε απέναντι σε αυτή την ασθένεια, η οποία νικέται. Υπάρχουν 200 διαφορετικές μορφές καρκίνου σήμερα, λευχαιμίες, αιματολογικά, όγκοι. Το 50% από αυτές είναι 100% οι άσημες. Και οι άλλες, υπάρχει μακροημέρευση, υπάρχει ποιότητα ζωής και πολεμάμε μαζί με αυτές τις οικογένειες, πραγματοποιώντας τα καλύτερα όνειρα αυτών των παιδιών που οι γονείς δεν είναι σε θέση να τα πραγματοποιήσουν, για να τους ανεβάσουμε ψυχολογικά. Εκείνη τη μέρα μπορεί να είναι και η καλύτερη μέρα της ζωής αυτών των παιδιών, γιατί πολλές φορές τους κάνουμε και πολλές εκπλήξεις. Ναι, αυτό είναι πολύ. Μπορεί να πάρουμε τραγουδιστές που αγαπάνε μαζί μας, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές. Αυτό θα έλεγα, πώς εκπληρώνετε τις ευχές. Ναι, είναι πολλές φορές ψάχνουμε τα παιδιά σε άκερη στιγμή. Ποια είναι η ομάδα σου, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής σου, έλα ρε φίλε, πέ μας ποιον αγαπάς ως τραγουδιστή κτλ. Εμείς βέβαια εκείνη την ημέρα κανονίζουμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που ποτέ δεν αρνήθηκε κανείς για να μας συνοδεύσει σε μια τέτοια ευχή. Και τότε δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν είχαμε χρόνο θα σας περιέγραφα περιπτώσεις που είναι απίστευτα συναισθηματικές εκείνη τη στιγμή. Και πόση χαρά να βλέπουν εσείς, το όνειρο τους μπροστά τους και να το τσιμπάνε αν είναι αλήθεια ή όχι, αν ονειρεύονται ή όχι. Και βεβαίως παίρνουμε, όπως είπα και προηγουμένως, και τους χορηγούς μας μαζί, ακριβώς για να αισθάνονται αυτό το όμορφο συνέστημα της προσφοράς. Μακάρι να πηγαίναμε στο διπλανό περίπτερο και με 10 ευρώ να αγοράσουμε αυτό το συνέστημα. Δεν γίνεται έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο να δίνεις κάτι, πρέπει να το ζεις, να είσαι εκεί, να το βλέπεις, να το νιώθεις. Είναι ένα συνέστημα το οποίο με την ευκαιρία καλό όλο τον κόσμο να το γευτεί. Όλοι έχουμε τις ευκαιρίες μας, μικρές ή μεγάλες, να κάνουμε κάτι, να εξωτερικεύσουμε την αγάπη μας. Πολύ μικρό, δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλο. Μα Γιώτα μου, γιατί να μαντρώνουμε εμείς ως άνθρωποι την καρδιά μας, για τον εαυτούλη μας, που να ξέρετε πολύ καλά ότι το πιο σκληρό ναρκωτικό στη ζωή μας είναι το εγώ μας. Και όλα τα άλλα ακολουθούν. Γιατί να μην εξωτερικεύσουμε, γιατί να μην βγούμε λίγο από τη σβούρα μας που είναι ο μικρός κοσμός μας, να δούμε δίπλα μας τη δυστυχία και να νιώσουμε εκείνη τη χαρά, εκείνο το θεόσταρτο δώρο. Γιατί τούτο το πράγμα που λέγεται καρδιά εδώ, πραγματικά μπορεί να χωρέσει τον κόσμο όλο. Και δεν κάνουμε τίποτα. Και το αφήνουμε εκεί, ναι, για το μικρό κόσμο μας όλα αυτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μπορούμε να σκεφτόμαστε πάντα ότι μπορεί να βρεθούμε εμείς στη θέση αυτών των ανθρώπων. Θα το έλεγα αυτό ότι, μα ο εθελοντισμός, Γιώτα μου, τι είναι? Ο εθελοντισμός είναι μια κλωστή από τον αδεχτό τον εθελοντισμό. Και σήμερα παίζουμε πολύ τις μάγκες, γιατί νομίζουμε ότι θα φάμε τον κόσμο όλο, ότι είμαστε άτρωτοι, αλλά στη γωνιά του δρόμου έχει έναν άνθρωπο που ζητά τη βοήθεια μας και κάνουμε πως δεν το βλέπουμε. Τον παρακάμπτουμε. Καλά ρε άνθρωπε μου, ποιος σε διαβεβαιώνει ότι το επόμενο 24ωρο δεν θα ζήσεις στη γωνιά? Ακριβώς. Και τότε γιατί να πετάς από την κοινωνία εσύ να σου προσφέρει αυτά που ζητάς εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ 24 ώρες προηγουμένως έπαιζες στο μάγκα της ζωής? Για τον εθελοντισμό ήθελα να ρωτήσω, πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής στο σύνδεσμο? Πρώτα να έχει τη θέληση και την αγάπη. Αν έχει αυτά τα στοιχεία, που είμαι σίγουρος όλοι τα έχουμε, απλά κοιμώνται. Πρέπει να τα ξυπνήσουμε.
Εάν υπάρχει αυτό το πράγμα, υπάρχουν οι λύσεις παντού. Εύκολα μπορεί κάποιον να επικοινωνήσει με το σύνδεσμο και με όποιον άλλο σύνδεσμο θα ήθελε να βοηθήσει, αλλά και από μόνος του ο καθένας θα μπορέσει να βοηθήσει οποιοδήποτε άνθρωπο στον κόσμο. Φτάνει να έχουμε την αγάπη, διότι όταν ξεκινάς από εδώ καθαρά, θα βγουν όπως ακριβώς τα επιθυμείς. Και οι ευκαιρίες είναι πάμπολες σε όλο τον κόσμο να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Είναι πολύ εύκολο μέσα και από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Τι περιλαμβάνει ο εθελοντισμός? Τι πρέπει κάποιος που είναι εθελοντής, τι κάνει? Μπορεί να συμμετέχει σε εκδηλώσεις, δηλαδή να βοηθήσει με χέρια, πόδια, με την καρδιά του εκδηλώσεις, να μαζέψουμε χρήματα. Μπορεί να είναι λαχνή, μπορεί να... σε πολλές εκδηλώσεις θέλουν πάρα πολλά χέρια για να εθελοντές σε εκδηλώσεις. Υπάρχουν επίσης το κομμάτι της ψυχολογικής υποστήριξης που κάποιος μπορεί να βλέπει οικογένειες, παιδιά, να κάνει παρέα, να κάνει συντροφιά με κάποιους ανθρώπους. Ακόμα και με το να καθίσεις μαζί με μια μάνα να κλάψει και να πει τον πόνο της. Ξέρετε τι προσφορά είναι αυτή? Αλλά πολλές φορές περιοριζόμαστε γιατί φοβόμαστε να αγγίξουμε αυτά τα θέματα. Πολλοί λένε ότι μα δεν μπορώ να βλέπω παιδιά που να υποφέρουν. Δεν σου είπε κάποιος ότι πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσει κάποιος. Και ας πάψουμε να βρίσκουμε ένα σωρό δικαιολογίες και να πω τις τρεις κύριες, έτσι που είναι ανθρώπινες βέβαια. Λέμε πολλές φορές, μα δεν έχω χρήματα, μια δικαιολογία. Μα ποιος σου είπε να έχεις χρήματα? Εγώ έχω χρήματα. Δεν είναι αναγκαίο να έχεις χρήματα για να είσαι εθελοντής. Με την καρδιά μου, με την αγάπη μου και με τον τρόπο αυτό θα μαζέψω τα χρήματα. Ή δεν έχω χρόνο. Μα ποιος έχει χρόνο σήμερα, Γιώτα, από το πρωί μέχρι τη νύχτα? Σίγουρα, που θα ανοίξουν το μάτι θέλουμε, μας. Θέλουμε, βρίσκουμε χρόνο για τα πάντα. Είναι θέμα προτεραιότητας. Αν ξαπολύσω τα πάντα που κάνω και πιάνω τα παιδιά μου, πάω θάλασσα, τι έκανα? Δεν μπορώ να έχω μια προτεραιότητα μισή ώρα να κάνω κάτι, να μιλήσω με μια μάνα, έναν πατέρα που έχει ένα πρόβλημα. Βεβαίως είναι θέμα προτεραιότητας να το βάλουμε μπροστά. Και το τρίτο που πάντα συχνά λέμε, ού να ξέρεις τι υποφέρω εγώ, αυτόν το εγώ. Ναι. Όχι, ρε άνθρωπε μου, πάντοτε υπάρχουν τα χειρότερα. Δεν μπορείς να λες εσύ είσαι το εγώ και τελείωσε ο κόσμος όλος. Βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες για να κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά το μόνο πράγμα που κάνουμε είναι να αδικούμε τον εαυτό μας. Γιατί αυτό το συνέστημα που είναι εκεί και σε καρτερά και σε περιμένει και σε προκαλεί και εσύ δεν παίρνεις την ευκαιρία σου, το μόνο που αδικάς είναι τον εαυτό σου, γιατί στο τέλος της ζωής σου θα νιώσεις ότι ήσουν πάντα μόνος. Και λέω ότι και ο χρόνος που τον τρέχουμε έξω πίσω πολλές φορές που δικαιολογούμαστε, κάποια στιγμή ο χρόνος θα ξεπεράσει και θα σου πει «Γεια χαραντάν, έπρεπε να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις και ας ρωτήσουμε έναν παππούν και μια γιαγιά που πεθαίνει στα 100 και του πεις πότε έζησες γιαγιά, τι θα σου πει? Έναν τίποτε είναι ο χρόνος, μια μέρα είναι η ζωή, δεν κατάλαβα τίποτα». Εμείς που το ξέρουμε τώρα και έχουμε κάποια χρόνια ακόμα να ζήσουμε, μακάρι ο Θεός να μας τα προσφέρει. Τι κάνουμε, πότε καταθέτουμε στο ταμιευτήριο της ζωής και όχι στην τράπεζα που μας τα παίρνουν? Το ταμιευτήριο της ζωής θα σου το πάρει κανένας. Γιατί όταν θα είναι άδειο αυτόν τη συγκεκριμένη στιγμή, τι θα αποσύρεις? Άρα έχουμε όλη μια αποστολή και σας λέω εγώ, ειδικά για τα παιδιά, και το νιώθω και το αισθάνομαι αφάνταστα, είναι ψευδαίσθηση ότι εμείς βοηθάμε τα παιδιά ως εθελοντές. Είναι τα παιδιά που μας θυμίζουν, Γιώτα, ποιοι είμαστε. Ακριβώς. Και ποια πρέπει να είναι και η αποστολή στη ζωή χαρά. Μα μου έχουν προσφέρει εμένα και μου έχουν στρίψει το μυαλό μου και σε μένα και στους άλλους συνοδοιπόρους στο σύνδεσμο ένα όνειρο, μια ευχή. Το μυαλό μας 180 μοίρες, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που δραστηριοποιούμαστε, αυτά μας τα πρόσφεραν τα παιδιά. Και ας πάψουμε να νομίζουμε εμείς οι γονείς να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είναι τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Αν το αντιστρέψουμε, τότε θα καταλάβουμε ποια είναι η ζωή. Εμείς έχουμε την ανάγκη. Πόσο ωραία τα λέτε, πραγματικά. Θέλω έτσι να πάμε λίγο στις εκδηλώσεις σας, γιατί πραγματοποιείτε πολλές εκδηλώσεις κάθε χρόνο, έτσι? Ναι, αυτό είναι γεγονός. Εάν πούμε ότι κάνουμε γύρω στις 100 εκδηλώσεις το χρόνο. 100 εκδηλώσεις. Αν το διαιρέσουμε από το 365, βλέπετε ότι σε 2-3 μέρες μέσα έχουμε πάντοτε μια εκδήλωση. Χθες το βράδυ είμαστε στη Λεμεσό να προσφέρουμε σε φοιτητές, που είναι ένα καινούριο στοιχείο που έχουμε κάνει, παιδιά του συνδέσμου που φοιτούν, γιατί να πούμε ότι βοηθάμε παιδιά μέχρι 26 χρόνων. Γύρω στα 15 παιδιά φοιτούν τώρα σε ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου με τη μεσολάβηση του συνδέσμου μας, με πλήρης υποτροφίας 4 χρόνια. Επίσης, έχουμε αποφασίσει και ψες δώσαμε τις πρώτες επιταγές σε όλα τα παιδιά γύρω στα 33 αυτή τη στιγμή που φοιτάνε, να τους δώσουμε από 1.000 ευρώ στον καθέναν οικονομική βοήθεια. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι η μεγαλύτερη πηγή εσόδων του συνδέσμου μας και κάνουμε γύρω στις 100 το χρόνο.
Έχουμε ήδη στα σκαριά πάρα πολλές. Αν μου επιτρέπετε να πω μια, δυο, τρεις, έτσι που είναι πολύ σύντομα. Στις 8 του μηνός του Νιόβρη έχουμε μετακαλέσει στην Κύπρο δύο επιφανείς γερμανούς γιατρούς, οι οποίοι είναι ειδικευμένοι και στη μεταμοσχεύση μυελού των οστών, οι οποίοι θα έρθουν στην Κύπρο και θα μας κάνουν ένα σεμινάριο τρίωρο, δύο γιατροί, και θα είναι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου, στην Αγία Παρασκευή. Καλούμε όλο τον κόσμο, τα θέματα τους είναι το οστεοσάρκωμα και η θεραπεία τους. Είναι μια ασθένεια των κοκάλων, του καρκίνου βέβαια. Και καλούμε, είναι ανοιχτό το σεμινάριο αυτό, και γιατρούς και νοσηλευτές και τον κόσμο όλο να έρθει να παρακολουθήσει αυτούς τους γιατρούς. Είναι 8 του μηνός στην Τράπεζα Κύπρου. Έχουμε στις 30 του Νιόβρη μια μεγάλη εκδήλωση που είναι θεσμός πλέον στο Rivergate, στο βιβλιοχώρο εκεί στα Λατσιά. Είναι μια μεγάλη εκδήλωση που κάνουμε, που καλούμε όλο τον κόσμο σε συνεργασία και με το Δημαρχείο Λατσιών. Έχουμε στις 6 του Δεκέμβρη τη μεγάλη χοροσπηρίδα του συνδέσμου μας, που θα είναι στο πρώην Λαϊκή Sporting Club στα Λατσιά, στο Γέρι, που πάλι είναι ανοιχτή εκδήλωση, οι οποίοι μπορούν να έρθουν κοντά όλος ο κόσμος με τα φαγητού, μουσικής, αλλά να μαθαίνουν και τι είναι ο σύνδεσμος. Μέσα στα Χριστούγεννα έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, μουσικές. Σας λέω έτσι μερικές. Να πούμε ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους όλους, στους πολλούς εθελοντές που έχουμε, που ανά πάσα στιγμή δραστηριοποιούνται, ενεργοποιούνται. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά σε όλο τον κόσμο, τον απλό κόσμο, που προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά που υποφέρουν. Για μας η συμμετοχή όλων αυτών, είτε μικρή είτε μεγάλη, είτε με έναν ευρώ, είτε με 10 ευρώ, είναι πολύ σημαντική για μας. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να δείχνουμε αγάπη, αλληλεγγύη μεταξύ μας. Και θα τολμήσω να το πω, για τα μου, ότι ακόμα και αυτή η οικονομική κρίση που περνούμε έχει και τα καλά της. Γιατί θυμηθήκαμε και το όνομα του γείτονα μας. Θυμηθήκαμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε και τον συνάνθρωπο μας. Έτσι. Και επανέρχονται κάποιες πανανθρώπινες αξίες, νομίζω, πίσω σιγά-σιγά, που τις έχουμε βάλει στο προσωπικό μας χρονοτούλαπο και έχουν σκονιστεί. Νομίζω, αν δούμε, και θα δώσω και το μήνυμα, ότι εντάξει, να σταματήσουμε να με ψημιρούμε. Αυτά είναι τα γεγονότα. Θα πρέπει να παλέψουμε, και ένα σημαντικότατο περιουσιακό στοιχείο που έχει ο Κύπριος είναι η καρδιά του και η ψυχή του. Αυτή δεν μπορεί να μας τα ξεριζώσει κανείς, αλλά δεν την πουλάμε σε κανένα. Και αυτό είναι το περιουσιακό στοιχείο του Κυπρίου. Γι' αυτό το βλέπεις, ότι ακόμα και μέσα από δύσκολες συνθήκες κρατεί δύο μακαρόνια, θα το δώσει το ένα στον απέναντι. Είναι αυτό που μας έχει μείνει. Αυτό που μας έχει μείνει και αυτό που θα μας ανυψώσει και μας ξαναφέρει πίσω σε τροχιά. Και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά ο κυπριακός λαός αυτό το μεγάλο εύγε, γιατί έχει παρακαταθήκες και έχει μέσα του πολλές δυνάμεις για να προσφέρει, και μέσα από δύσκολες στιγμές απέδειξε αυτός ο κυπριακός λαός ότι έχει όλες αυτές τις δυνάμεις, τις εσωτερικές, τις οποίες ξυπνά και ενεργοποιεί όταν βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Έχω μία ερώτηση από ένα τηλεθεατή. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας με το σύνδεσμο, ένα όνειρο, μια ευχή, πώς μπορεί να επικοινωνήσει, αν τον απασχολεί κάποιο πρόβλημα, αν θέλει κάποια βοήθεια ή αν θέλει να γίνει και εθελοντής? Πολύ εύκολα μπορεί να τηλεφωνήσει στο 22-311-277. Ωραία, 22-311-277. Που είναι το τηλέφωνο του συνδέσμου μας. Άνετα μπορεί να πάρει, αν το ξεχάσει μπορεί να το πάρει και από το τηλεφωνικό κέντρο. Ή θα μπορείς ακόμη και κατευθείαν μαζί μου, αν θέλει, είναι 99-699-840. Ωραία, θα δώσουμε και εμείς τα τηλέφωνα από το τηλεφωνικό κέντρο. Το προσωπικό μου τηλέφωνο, αλλά και μέσα από το σύνδεμα μπορεί να με βρει πάλι. Δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι πολύ εύκολη η επικοινωνία. Εμείς έχουμε και τις συνεδρίες ακόμα του Διοικητικού Συμβουλίου ανοιχτές σε όλο τον κόσμο. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε, είμαστε εθελοντές όλοι. Εμείς καλούμε και προσκαλούμε τον κόσμο όλο να μπορέσει να βοηθήσει, να του δώσουμε την ευκαιρία. Ξέρετε ότι ακόμα και σε εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα το Πανηγύρι Χαράς και Προσφοράς που έχουμε. Πείτε μας λίγο γι' αυτό. Να σας το πω, που είναι πάντοτε γύρω στο τέλος του Μάη, αρχές του Ιούνιου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα του παιδιού. Γίνεται ακριβώς πότε? Γύρω τέλος του Μάη ή το πρώτο Σάββατο του Ιούνιου περίπου. Έτσι. Και είναι στο χώρο, στο Δημοτικό Πάρκο Αγίου Δημητρίου, δίπλα από το Μακάριο, που μας το προσφέρει ο Δήμος Στροβόλου. Και γίνεται κάθε χρόνο. Και γίνεται κάθε χρόνο αυτό το πανηγύρι. Είναι ένα πανηγύρι το οποίο δεν αγοράζουμε ποτέ τίποτε. Σύνθημα μας είναι μηδενική βάση εξόδων.
και ό,τι βρούμε από εταιρείες τα πουλάμε. Και έχουμε εκεί όλο τον κόσμο, είναι ένα πανηγύρι χαράς και άνθρωπιάς και προσφοράς προς τα παιδιά. Για να φανταστείτε ότι μια γριούλα μπορεί να φτιάξει ένα κέικ στα Λεύκαρα και μας το στείλει για να το πουλήσουμε. Δίνουμε ευκαιρία και στον κάθε άνθρωπο με τα ελάχιστα να μπορέσει να προσφέρει και να νιώσει υπέροχα, γιατί το αξίζει ο κυπριακός λαός να νιώθει έτσι. Να πούμε ότι και τον Μάρτιο θα έχουμε 26, 27, 28, 29 του Μάρτη, θα έχουμε τη μεγάλη πορεία μοτοσυκλετιστών. Είναι μια διαδρομή αγάπης σε όλη την Κύπρο. Μοτοσυκλετιστές που ανήκουν σε ειδικά λέσχες μοτοσυκλετιστών, μεγάλου κυβισμού, οργανωμένα, με ασφάλεια και με τη συνοδεία δικυκλιστών της αστυνομίας Κύπρου, οργώνουμε ολόκληρη την Κύπρο, μαζεύοντας χρήματα για τα παιδιά, παίρνοντας το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι αυτοί οι άνθρωποι προσφέρονται αυτές τις 4 ημέρες και δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να βοηθήσει τα παιδιά που υποφέρουν με καρκίνο. Ωραία, να ρωτήσω ακόμη κάτι όσον αφορά την ψυχολογική στήριξη. Πόσο εύκολη είναι η παροχή της ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον? Να ξεκινήσω πρώτα από γιατί το γεγονός. Χρειάζεται πάρα ναι, πολύ. Να ξεκινήσω πρώτα από το γεγονός ότι τα παιδιά τα ίδια που υποφέρουν στις πλήστες των περιπτώσεων είναι πολύ πιο δυνατά από ότι είναι οι γονείς τους. Το που μας είπατε προηγουμένως. Ναι. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Είναι δύο τρόποι ψυχολογίας κατ' εμένα. Ο ένας είναι ο επιστημονικός. Οι ψυχολόγοι οι οποίοι μπορούν να σταθούν επιστημονικά, ακαδημαϊκά μπροστά στις οικογένειες, στα παιδιά για να τα βοηθήσουν. Αλλά ψυχολόγοι μπορεί να γίνουμε και εμείς. Με το να κάτσω με τη μια μάνα να μου αδειάξει την καρδιά της, να κλάψει μαζί μου, να μιλήσει, να βγάλει τα μέσα της. Ναι. Να κάνω ένα χάδι. Αυτό είναι εθελοντισμός. Να πω σ' αγαπώ, μια αγκαλιά. Έτσι. Ακόμα και έναν καλημέρα σε έναν άγνωστον άνθρωπο. Αυτό είναι εθελοντισμός. Είναι χαρά να την προσφέρουμε. Την και έχουμε, είναι και ψυχολογική στήριξη. Μα την έχουμε μούχτη που λέμε στην Κύπρο. Τα έχουμε όλα αυτά. Είμαστε ζεστοί άνθρωποι. Έχουμε δώρα μέσα μας τα οποία πρέπει να τα προσφέρουμε, να τα εκφράσουμε προς τα έξω. Να σταματήσουμε να βάζουμε αυτή την κουρτίνα στο πρόσωπό μας και να βγαίνουμε στον κόσμο έξω. Ψυχολογία για μένα είναι και αυτά. Όχι μόνο από ένα ειδικό, όχι. Έτσι. Μια κοπέλα που υποφέρει αυτή τη στιγμή, που πολλές φορές μπορεί να χάσει και τις φίλες της. Γιατί, όχι γιατί το θέλουν, ίσως γιατί δεν μπορούν να σταθούν, ίσως γιατί νιώθουν περισσότερο το εγώ τους, πώς θα αντιδράσω και τι να προσφέρω, θα βρεθώ σε δύσκολη θέση, αλλά πάλι είναι το εγώ μας μπροστά. Έχεις ρωτήσει αυτήν την κοπέλα, συμπεριφέρτου σαν να μην υπάρχει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Είναι πολύ απλό. Απλά να ξεπεράσουμε κάποια ταμπού τα οποία έχουμε μέσα μας. Και αυτός είναι εθελοντισμός. Αυτό είναι ψυχολογία. Και αυτό που λέτε για την ψυχολογία είναι όντως αλήθεια. Θυμάμαι και μου έλεγε και η Αντρούλα Γιαλουρίδη, ναι, ότι η Άντζελα της έδινε δύναμη όταν ήταν άρρωστη και ήταν στο νοσοκομείο και στην Αγγλία που είχε πάει για τις εγχειρήσεις και όλα αυτά. Έδινε δύναμη στη μητέρα της. Ακριβώς. Για να αντέξει, ναι, για να συνεχίσει. Δηλαδή ήταν απίστευτη η ψυχολογική στήριξη αυτό που της έδωσε. Αυτό είναι. Παίρνουν, αυτά τα παιδιά οριμάζουν πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα παιδιά. Έχουν τη δύναμη μέσα να την εξωτερικεύσουν και πραγματικά είναι φάρη αυτά παρά η οικογένεια πίσω που λυγίζει. Οι γονείς μπορεί να χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Είναι το μεγάλο γιατί σε μένα. Αυτό το γιατί δεν θα το απαντήσει κανείς. Όσο πιο γρήγορα δεχτούμε μια κατάσταση, έστω και τη δύσκολη αυτή τραγική κατάσταση μέσα μας, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να πολεμήσουμε αυτή την ασθένεια, όπως είπα αρχικά, ότι μπορούμε να την εκροθοκοπήσουμε στα μούτρα. Τόσο πιο γρήγορα μπορούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να την νικήσουμε. Και νικέται σήμερα αυτή η ασθένεια. Να μην λυγίσουμε ποτέ. Ο στόχος είναι εκεί. Αυτό είναι το πολύ δάσος ωραίο είναι μήνυμα εκεί που δίνεται. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Το δάσος είναι εκεί. Και αν χτυπήσω το κεφάλι μου στο δέντρο που είναι μπροστά και με εμποδίζει, να συνεχίσω τον δρόμο μου, γιατί εκεί πρέπει να φτάσω. Και αυτά τα παιδιά που υποφέρουν και αυτές οι οικογένειες που υποφέρουν σήμερα, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της ημέρας, της γιατριάς και όχι το πώς θα φτάσω εκεί. Και έχουμε να παίξουμε όλοι το μικρό ή μεγάλο ρόλο μας γύρω. Που είναι πολύ σημαντικό, αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες δεν χρειάζονται τον ίχτο μας. Δεν χρειάζονται την κλάψα μας και το δάκρυ μας. Να δακρύσουμε, ούτε να χτυπήσουμε το κεφάλι μας. Να τα πλησιάσουμε, να τα δούμε. Μόνοι μας, όχι να πάμε μπροστά τους. Και εδώ έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο όλοι μας ως άνθρωποι, γιατί πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα από τον άλλον. Γιατί κακά τα ψέματα. Η ζωή είναι αυτή τη στιγμή που ζούμε, αυτή τη στιγμή που μιλούμε και το παρελθόν μας. Ποιος μου βεβαιώνει το επόμενο δευτερόλεπτο δεν θα χτυπήσει το τηλέφωνο να ακούσει έναν κακό ή καλό μαντάτ. Και γιώτα μου, η ζωή μας είναι γεμάτη ανατροπές και γεμάτη αλλαγές.
πάω στο γραφείο μου και υπολογίζω και προγραμματίζω να κάνω 10 πράγματα και πάω εκεί, βρίσκω 15 άλλο και δεν ασχολούμαι με εκείνα που προγραμμάτισα. Γιατί κάτι μου έτυχε. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει στη ζωή μας, το μόνο πράγμα που δεν αλλάζει στη ζωή μας είναι η αλλαγή. Εάν το χωνέψουμε ως άνθρωποι αυτό το πράγμα, ότι είμαστε ευάλωτοι και κανείς δεν σε διαβεβαιώνει τι θα κάνεις το επόμενο λεπτό ή αν θα ζήσεις το επόμενο λεπτό, τότε θα συνειδητοποιήσεις τι πραγματικά είναι η ζωή και ποια είναι η πραγματική ζωή. Είναι μικρά-μικρά πραγματάκια που συντίθενται όπως το puzzle και όχι να κυνηγάμε χήμερες. Γινόμαστε 100 χρόνια ως άνθρωποι να φτάσουμε εκεί και ακόμα κυνηγάμε το όνειρο. Καλά, ρε άνθρωπε μου, στα 100 χρόνια δεν αντιλήφθηκες ότι εκείνο που κυνηγάς δεν το είχες ανάγκη τόσα χρόνια. Άρα, ζήσετε στιγμές. Κρατούμε το παιδί μας στην αγκαλιά μας, το εγγονάκι μας και ψαχνόμαστε να βρούμε ποια είναι η ευτυχία. Μα την κρατάς στο χέρι σου, ρε άνθρωπε μου. Νιώσε την, ζήσε το. Πέτω, σ' αγαπώ σήμερα. Κάνε το χάδι σου σήμερα. Βάλε, κυρία μου, τα καλά σου, τα τραπεζομάντιλα και τα σερβίτσια σου να τα φας εσύ, να τα νιώσεις εσύ και όχι να περιμένεις πότε να έρθει ο ξένος στις τραποξινίνες στο σπίτι σου. Ζήσε αυτή τη στιγμή, ζήσε ρε άνθρωπε μου αυτά εσύ να τα απολαύσεις. Απλά τα πράγματα μικρά στη ζωή. Μικρά. Είναι αυτά που συνθέτουν τη ζωή και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε. Περιμένουμε, προγραμματίζουμε. Τρώμε τώρα και σκεφτόμαστε του χρόνου τι θα φάμε αύριο. Καλά, ρε άνθρωποι, απόλαυσε τώρα το φαγητό σου. Ναι. Το φαγητό σου τώρα, ζήσε το. Γιατί δεν ξέρεις είναι αύριο. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Να μην είμαστε φιλόδοξοι, να είμαστε. Να μην προγραμματίζουμε για το καλύτερο μα, να είμαστε. Ναι. Να μην ονειρευόμαστε, βεβαίως να ονειρευόμαστε. Αλλά όχι να απαντούμε και επιπτωμάτων, όχι να είναι εις βάρος των υπολείπων και να μην κάνουμε αυτά που δεν θέλουμε να μας κάνουν οι άλλοι. Και να γινόμαστε. Και ο καλοί άνθρωποι. Άνθρωποι. Να είμαστε άνθρωποι. Και να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας. Να μείνουμε άνθρωποι και περισσότερο να γίνουμε συνάνθρωποι. Κλείσαμε με πολύ ωραία μηνύματα, κύριε 56. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Ευχαριστώ. Σας εκτιμώ, σας αγαπώ ιδιαίτερα, το ξέρετε. Πάρα πολύ. Και θα συνεχίσουμε εμείς να συνεργαζόμαστε και να δίνουμε χαρά και ό,τι μπορούμε καλύτερο στα μικρά παιδάκια που υποφέρουν από αυτή την αρρώστια που λέγεται καρκίνος. Ήταν χαρά μου που τα είχαμε και συνεργαστήκαμε για άλλη μια φορά μέσα από αυτή την εκπομπή. Ξανά να πω συγχαρητήρια. Να ευχηθώ πολύ. Το καλύτερο στην εκπομπή. Ευχαριστούμε. Και να ευχηθώ να έχουμε πολλές όμορφες ημέρες. Θα έχουμε. Θετικότητα. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Εγώ πραγματικά θέλω να πάρω μια ανάσα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με μια πολύ όμορφη γυναίκα. Θεά, ματάρες, χιλάρες, χαμόγελο. Τι να σας πω, θα τραγουδήσουμε, θα χορέψουμε, θα μιλήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να τη γνωρίσω. Μείνετε μαζί μας. Μαρία Θεοδότου σε πολύ σύντομο διάστημα στην παρέα μας. Μείνετε μαζί μας.